Ευτυχώς δεν προκλήθηκε το χάος. Οι περισσότερες ασθενείς εξυπηρετήθηκαν. Όμως υπήρχαν περιπτώσεις σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία που ασθενείς, παρά το γεγονός ότι περίμενα για το ραντεβού τους επί ώρες, αποχώρησαν χωρίς να εξεταστούν ή να πάρουν συνταγή για φάρμακα. Σε δηλώσεις, ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ είχε αναφέρει πως είναι οι πρώτες μέρες, τα πρώτα 24 ώρα εφαρμογής της οδηγίας και δεν μπορούν να εκλειφθούν όρθα συμπεράσματα. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε εδώ πως το Υπουργείο, σε μια προσπάθεια να αποδεχθεί το χάος με τα ραντεβού που ακυρώθηκαν τη Δευτέρα και θα έπρεπε να διευθετηθούν τις επόμενες ημέρες, έδωσε σαφέστατη οδηγία όπως όλα τα ραντεβού διευθετηθούν το αργότερο εντός 15 ημερών. Ναι, γνωρίζουμε τώρα, πάρα πολύ καλά όμως ότι οι λίστες αναμονής υπάρχουν και δυστυχώς αυξάνονται. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό και ο κύριος Χαριλάου, ο λειτουργός των ιατρικών υπηρεσιών, ανέφερε στον Αντένα πως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που αναμένει να εξυπηρετηθεί από τα δημόσια νοσηλευτήρια, την ώρα που τα νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και την ώρα μάλιστα που οι γιατροί επεμβαίνουν αυτούς για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Ανέφερε επίσης πως με τον αριθμό του προσωπικού που εργάζεται από τη μία και από την άλλη τις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν καθημερινά, πολύ φοβάμαι είπε χαρακτηριστικά πως τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν. Είναι και γι' αυτό, όπως ανέφερε, που ζητούμε σωστή τελέχωση. Εμιλία. Μάλιστα. Πρέπει να σου πω ότι μόλις πριν από λίγο ήρθε κοντά μου ένα περιστατικό για ένα ραντεβού που επρόκειτο να γίνει στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Τελικώς δεν έγινε σήμερα και δόθη νέα ημερομηνία τον Ιανουάριο του 2017. Άρα... Μάλιστα. Είναι ακριβώς και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είχαμε δει χαρακτηριστικά καρδιοπαθή, ο οποίος είχε κλείσει ραντεβού πριν από 9 μήνες. Ήταν χθες το ραντεβού του, ήταν στις 11:25 το πρωί. Ήταν μια παρατετάρτο, τα πήγαμε εμείς και ακόμη περίμενε να τον εξετάσει γιατρός, χωρίς να γνωρίζει βεβαίως εάν θα είναι στους 20 ή στους 30 ασθενείς που θα έβλεπε. Θυμίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε χθες ότι τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπουργών, ούτως ώστε να δουν πώς θα προχωρήσει.